Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω στη σημερινή συνεδρίαση, στη σημερινή συζήτηση, να προκαλέσω αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις με την αξιωματική αντιπολίτευση, με την αντιπολίτευση συνολικά. Δεν μπορώ όμως, ξεκινώντας, ακούγοντας τον προλαλήσαντα, να μην πω μια φράση μόνο. Μόνο μια φράση. Από το 1974 ως το 2015 δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα. Το θέμα που συζητάμε σήμερα δεν αφορά κάτι το οποίο συνέβη το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο λογαριασμός Βαρουφάκη. Είναι ένα μεγάλης ιστορικής σημασίας θέμα για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο ολόκληρο. Πάει πολύ. Πάει πολύ σε αυτό το θέμα ειδικά να ακολουθείτε την ίδια τακτική που ακολουθείτε σε όλα τα άλλα ζητήματα. Εκεί που μας χρωστάγαν, μας ζητάνε και το βόδι. Δεν θα μας το πάρετε, μην στεναχωριέστε. Πάει πολύ δηλαδή εσείς που και ο Σαμαράς πήγαινε εκεί και έλεγε ουδείς αναμάρτητος και εγώ βρέθηκα στο Βερολίνο ως ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που έθεσε το θέμα εκεί, των αποζημιώσεων, πάει πολύ να μας ζητάτε σήμερα και τα ρέστα γι' αυτό. Και να μας λέτε γιατί είπες πρωτίστως ηθικό. Γιατί αυτή είναι μια σοβαρή γραμμή διεκδίκηση, κυρίες και συνάδελφοι. Και βεβαίως δεν θα έχετε διαβάσει τον τίτλο, ούτε καν τον τίτλο του βιβλίου του Μανώλη του Γλέζου, που είναι «Ο ακάματος αγωνιστής της διεκδίκησης των επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου», ο οποίος ποιο τίτλο έβαλε, «Και ένα ευρώ να ήταν». Και ένα ευρώ να ήταν. Και ένα μάρκο, μάλλον. Ένα μάρκο. Όμως... Κυρία Βούλτεψη, μην το ξαναπείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Με συγχωρείτε. Το είπατε και στην ομιλία σας. Με αναγκάζετε να πω πως έχει πρόβλημα υγείας ο Μανώλης ο Γλέζος και παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απαράδεκτο, δεν σας απάντησα το μεσημέρι, το λέω τώρα. Έλεος. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν θα συνεχίσω σε αυτό το τόνο, διότι αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον ότι σήμερα δεν έχει κανένα νόημα να αναμετρηθώ και να αντιπαρατεθώ με πτέρυγες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και θα έπρεπε ίσως αυτό να το είχαν αντιληφθεί και όλοι όσοι ανέβηκαν σε αυτό το βήμα, όσοι και όσες. Αυτό που έχει αξία σήμερα είναι να αναμετρηθούμε με την ιστορία, διότι είναι μια ιστορική συνεδρίαση. Είναι μια συνεδρίαση φόρος τιμής στα θύματα του ναζισμού και του φασισμού, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Είναι μια συνεδρίαση φόρος τιμής στα θύματα του Διστόμου, της Βιάνου, των Καλαβρίτων, της Κεσαριανής, αλλά και στα θύματα του Auschwitz, του Νταχάου, των κρεματορίων στην Πολωνία, της Τρεμπλίνκα, του Σομπιμπόρ, του Μπέλτζεκ, εκεί όπου έχασαν ζωές τους χιλιάδες άνθρωποι. Είναι μια συνεδρίαση, θα έλεγα, φόρος τιμής στους ήρωες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που πολέμησαν και πέθαναν για να υπερασπιστούν την ελευθερία τους, τη δική τους και των πατρίδων τους απέναντι στις θηριωδίες των φασιστών και των ναζί. Θα έλεγα όμως ότι είναι και φόρος τιμής σε όλους όσοι πολέμησαν στις ασκατιές του κόσμου, από το Στάλινγκραντ στην Νορμανδία και από τα υψώματα του Ζέελοφ μέχρι τη Βόρεια Αφρική και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Φόρος τιμής στους αγωνιστές και στις αγωνίστριες της ελληνικής εθνικής αντίστασης που δεν δίλιασαν μπροστά στην πολεμική μηχανή της ναζιστικής Γερμανίας, φόρος τιμής στους αγωνιστές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και των άλλων αντιστασιακών οργανώσεων που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι μαζί με εκατομμύρια ανυπότακτους στη Σοβιετική Ένωση, στη Γαλλία, την Ισπανία, στη Γιουγκοσλαβία, αλλά και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αντιστάθηκαν και εκεί, μέσα στην ίδια την κοιλιά του κτίνους, και ίσως σε αυτούς, και ήταν πολλοί και πολλές, να οφείλουμε ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό.
Και πιστεύω ότι σήμερα πιο πολύ από ποτέ άλλοτε οφείλουμε όλους αυτούς να τους μνημονεύουμε, να τους θυμόμαστε και να τους θυμάμε. Όχι σαν ήρωες του παρελθόντος, αλλά ίσως σαν σύμβολα του μέλλοντος. Σήμερα πιο πολύ από ποτέ, γιατί οι εχθροί της ελευθερίας σηκώνουν ξανά κεφάλι στην Ευρώπη. Και υπάρχει δυστυχώς και μια πτέρυγα μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο, που είναι άδεια τώρα. Αλλά έχει το θράσος να ανεβεί σε αυτό το βήμα και να μιλήσουν. Δεν αναφέρθηκαν ούτε μια στιγμή στην έννοια ναζί και ναζισμός. Γιατί είναι οι ίδιοι και αποτελεί ντροπή για την ελληνική ιστορία. Το ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού παραπλανημένο, θεωρώντας τους αντισυστημικούς, τους δίνει τη δυνατότητα να βρίσκονται στην εθνική αντιπροσωπεία σήμερα. Και είναι ντροπή και όνειδος για την ιστορία του λαού μας αυτό. Σήμερα λοιπόν και στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη, η ακροδεξιά, ο εθνικισμός, ο ρατσισμός απειλούν να κυριαρχήσουν, να δηλητηριάσουν και να διχάσουν ξανά. Απειλούν να γυρίσουν την Ευρώπη πίσω στο σκοτάδι του μίσους και θέτουν σε κίνδυνο τις μεγάλες κατακτήσεις των τελευταίων 70 και πλέον ετών. Την ίδια την Ενωμένη Ευρώπη, την ίδια τη Δημοκρατία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και ας είναι αυτό ένα μήνυμα το οποίο θα βγει σήμερα από αυτήν εδώ την αίθουσα. Να το ακούσουν όλοι οι πολίτες εν όψη και της Ευρωπαϊκής Κάλπης. Να αναμετρηθούμε με το συλλογικό μας χρέος. Να στείλουμε μήνυμα συμφιλίωσης και ειρήνης, όχι μίσους. Και μήνυμα νίκης της μνήμης ενάντια στη λύθη. Μήνυμα επούλωσης των βαθιών πληγών που άφησε στη συλλογική συνείδηση της Ελλάδας και της Ευρώπης ο πόλεμος και η φρίκη. Για να μπορέσει όμως αυτό το μήνυμα να ευδοκιμήσει και για να μπορέσει να ευδοκιμήσει και η προσπάθεια που θέλω να πιστεύω όλοι μας θέλουμε να έχει αποτελέσματα, χρειάζεται ειλικρίνεια και θάρρος από όλες τις πλευρές. Απαιτείται αμοιβαία αναγνώριση που είναι, αν θέλετε, προϋπόθεση της συγχώρεσης. Αλλά αυτή η αμοιβαιότητα δεν μπορεί να είναι συνώνυμη του συμψηφισμού. Δεν μπορούν τα θύματα να εξισώνονται με τους θύτες. Και το λέω αυτό, έχω υποχρέωση να το πω αυτό, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να το κάνουν. Κάποιοι τόλμησαν να πούν το 2015 ότι δήθεν η Ελλάδα χρησιμοποιεί τις αξιώσεις της από τα εγκλήματα πολέμου της ναζιστικής Γερμανίας προκειμένου η νοεκλεγμένη τότε κυβέρνηση να διαπραγματευτεί το 2015 με όρους καλύτερους το χρέος και τη θέση της στην ΕΕ. Και ότι αυτό ήταν το επιχείρημα εκείνες τις μέρες. Και στον γερμανικό και στο διεθνή τύπο. Αλλά αυτή η αποκρουστική ιδέα χαρακτηρίζει αυτούς που τη συνέλαβαν. Όχι την Ελλάδα. Όχι την ελληνική κυβέρνηση. Όχι την εθνική αντιπροσωπεία. Όχι όλους όσοι εδώ και χρόνια δίνουν αγώνα για τις διεκδικήσεις αυτές. Γιατί όλοι μας συλλογικά ελληνικός λαός. Είμαστε πολύ πιο περήφανοι, έχουμε πολύ πιο υψηλό το αίσθημα της αξιοπρέπειας και της περηφάνειας για να διαπράξουμε κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να βάλουμε το απόλυτο κακό του ναζισμού σε καμιά ζυγαριά. Όχι μόνο γιατί κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε διαπραγματευτικά τη διεκδίκησή μας, αλλά γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν προσβολή στα ίδια τα θύματα του ναζισμού. Θα ήταν προσβολή στην ιστορία, θα ήταν προσβολή στη μνήμη, θα ήταν προσβολή στην αντίσταση, θα ήταν τελικά προσβολή της ιστορικής διαδρομής μας, της συγκρότησης της λογικής μας συνείδησης, του ίδιου μας του εαυτού, της ίδια μας της πατρίδας.
Να λοιπόν γιατί στο ερώτημα που έθεσαν ορισμένοι εκ των οποίων ανέβηκαν σε αυτό το βήμα με διάθεση αντιπολιτευτική σήμερα. Στο ερώτημα γιατί το 15, το 16, από το 16 πράγματι τελείωσε αυτή η Επιτροπή. Σήμερα έρχεται το θέμα αυτό στη συζήτηση. Διότι σήμερα η χώρα δεν βρίσκεται στα προγράμματα της Επιτροπής. Διότι σήμερα η χώρα δεν βρίσκεται σε αυτόν τον σκληρό κλειό του καταναγκασμού. Διότι σήμερα η χώρα δεν έχει να αποδείξει ότι δεν φέρνει το ζήτημα των επανορθώσεων, των αποζημιώσεων, του κατοχικού δανείου, προκειμένου να τα βάλει σε ζυγαριά με το ζήτημα του χρέους της. Διότι καμία σφαγή, καμία θηριωδία, κανένα έγκλημα, ούτε μία σταγόνα αίμα δεν θα μπορούσε να μπει και δεν πρόκειται ποτέ να μπει στη ζυγαριά με κανένα μνημόνιο, καμία διαπραγμάτευση, καμία πληρωμή της μετρητής. Και γι' αυτό βεβαίως επιλέξαμε να εισάγουμε την έκθεση στην Ολομέλεια σήμερα. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι οι κακεντρεχείς εκείνη την περίοδο ήσαν πολλοί και ότι οι σχέσεις μας με την Γερμανία εξαιτίας του ειδικού βάρους και του ειδικού της ρόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη και εξαιτίας του ειδικού της βάρους καθ' όλη την μνημονιακή περίοδο, οι σχέσεις με τη Γερμανία καθ' όλη την περίοδο αυτή την οκταετία ήταν τεταμένες. Και ιδιαίτερα όταν αναλάβαμε εμείς. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, πολλά από όσα έγιναν αυτή την περίοδο, δικαίως ή αδίκως, χρεώθηκαν στη γερμανική αγαλαξία. Ενώ ήταν εξίσου πολύ και στην ίδια τη Γερμανία που είχα την ίδια άποψη. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα έλεγα ότι η ηθικολογική διάσταση, η ηθικολογική στάση κάποιων πολιτικών στη Γερμανία που θέλησαν να παραστήσουν στον ελληνικό λαό τους ηθικοδιδασκάλους προς συνετισμό του ελληνικού λαού ομιλούσαν εκείνη την περίοδο. Η στάση τους δεν βοήθησε ιδιαιτέρως τη διαμόρφωση ενός καλού κλίματος στις ελληνικογερμανικές σχέσεις. Αντίθετα, επιβάρυναν το ίδιο αρνητικό κλίμα και επέτειναν την καχυποψία. Όμως όλα αυτά θα τα εξετάσει ο ιστορικός του μέλλοντος, διότι πιστεύω βαθιά ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια τελείως διαφορετική φάση. Και γι' αυτό το λόγο έχει αξία η σημερινή συζήτηση. Και γι' αυτό το λόγο έχει αξία να έχουμε μια ομόφωνη θέση ως εθνική αντιπροσωπεία. Και γι' αυτό το λόγο έχει αξία να συζητήσουμε και για τα επόμενα βήματα. Γιατί έχει αλλάξει λοιπόν η στάση, γιατί έχει αλλάξει το τοπίο ριζικά. Έχει αλλάξει το τοπίο ριζικά, διότι πιστεύουμε βαθιά ότι μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική και φυσιολογική σχέση με την κυβέρνηση τη γερμανική σήμερα, έξω από τα μνημόνια, ότι μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας και διαλόγου και νομίζω ότι με αυτή τη διάθεση πρέπει να ξεκινήσουμε όχι να κλείσουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε μια ενδεχομένως και μακρά διαδικασία διεκδίκησης, η οποία πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, πρέπει να έχει βήματα. Διότι, επαναλαμβάνω, έχουμε ένα θετικό κεκτημένο, ανοίγουμε σήμερα το διάλογο σε ένα θέμα όχι απλά ευαίσθητο, αλλά ιστορικά, συναισθηματικά και ηθικά φορτισμένο. Στην αρακτήρια συζήτηση για το θέμα αυτό, στο Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2015, είχα πει την εξής φράση, ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε θεοδικία. Αλλά θεοδικία, ναι. Όχι, θα σας πω, δεν είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσουμε τις απαράγραπτες αξιώσεις της χώρας μας και τις απαράγραπτες αξιώσεις των πολιτών μας από τα μαρτυρικά χωριά απέναντι στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Πάνω απ' όλα
Γιατί αυτή η διεκδίκηση, κύριε Σταθά, παρακαλώ, αποτελεί για μας ένα, και το επαναλαμβάνω, χρέος ιστορικό και ηθικό. Και γιατί θεωρούμε ότι για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, χρειάζεται να κλείσουμε τις ανοιχτές υποθέσεις του παρελθόντος. Και αυτό πιστεύω βαθιά ότι οφείλει να κατανοήσει και οφείλει να κάνει σήμερα και η Γερμανία. Από την πλευρά μου θα ήθελα να πω ότι κατανοώ τη στάση της Γερμανίας στην υπόθεση αυτή. Μια στάση που έχει καθοριστεί ιστορικά από μια αβάστακτη ενοχή που ακολούθησε ολόκληρες γενιές που δεν έφταξαν σε τίποτα, είναι αλήθεια. Μια ενοχή που κινούνταν στο μετέχμιο μεταξύ της φραστικής αναγνώρισης και της νομικής παραγνώρισης και απόθυσης. Όμως για να μιλήσω και με ψυχαναλυτικούς όρους, η ανάδυση του αποθυμένου είναι η αρχή του τέλους του συμπτώματος. Και σήμερα λοιπόν έχουμε καθήκον να δώσουμε την ευκαιρία στους λαούς μας να κλείσουν οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Τα λέω αυτά περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, απευθυνόμενος σε αυτούς που πιστεύω ότι μας παρακολουθούν σήμερα. Δεν μας παρακολουθούν μόνο Έλληνες πολίτες. Μας παρακολουθεί και η γερμανική κοινή γνώμη. Δεν πρόκειται λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση εδώ, αν θέλετε, να επισέλθω στα νομικά ζητήματα που εγείρονται, διότι η ελληνική διοίκηση, το νομικό συμβούλιο του κράτους, το Γενικό Λογιστήριο αλλά και η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχουν κάνει μία επίπονη νομική και τεχνική δουλειά προς διορισμού των ελληνικών αξιώσεων και καταγραφής του νομικού πλαισίου, εντός του οποίου οφείλουμε ως πολιτεία να κινηθούμε και να ενεργήσουμε, ώστε αυτή η διεκδίκηση να μην μείνει ένα γράμμα κενό. Και βασικός μας στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος σε αυτή τη φάση από το να συμφωνήσουμε με τη Γερμανία να προσέλθουμε επιτέλους στο τραπέζι του διαλόγου σαν ισότιμοι εταίροι, σαν φίλοι και σύμμαχοι. Γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο ήταν μια διαχρονική, για να είμαι δίκαιος, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής ατελέσφορη επιδίωξη του ελληνικού κράτους, το οποίο βεβαίως ουδέποτε παραιτήθηκε από τις αξιώσεις, τόσο τις δικές του, όσο και των πολιτών του. Σήμερα νομίζω, ωστόσο, ότι έχουμε κάνει πλέον τις απαραίτητες ενέργειες και έχουμε δημιουργήσει το έδαφος για να επιδιώξουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα αυτό το διάλογο. Και είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Πριν εξηγήσω τι εννοώ, να παραδεχτώ ότι όντως το θέμα αυτό επισήμως με ρηματική διακοίνωση έχει ανοίξει από το 1995. Από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου με υπουργό εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, τον Κάρολο Παπούλια, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε σωστή βάση. Ωστόσο, απάντηση δεν υπήρξε και δεύτερο βήμα δεν έγινε. Αναφερθήκαν ορισμένοι συνάδελφοι από αυτό εδώ το βήμα για δεύτερη ρηματική διακοίνωση λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 2015. Να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Να μην παίζουμε. Ρηματική διακοίνωση είναι ρηματική διακοίνωση. Όχι σχόλιο σε δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου. Ρηματική διακοίνωση είναι ανοίγω ένα θέμα. Εντάξει, ρηματική διακοίνωση μπορεί να στείλουμε και ένα SMS και να πούμε ότι κάναμε ρηματική διακοίνωση. Αλλά ανοίγουμε ένα θέμα επισήμως και λέμε θέλουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Όχι κάτω από την πίεση την προεκλογική για να πούμε ότι κάναμε ρηματική διακοίνωση, να στείλουμε ένα χαρτί στο οποίο λέμε υπήρχαν δημοσιεύματα, τα λάβαμε υπόψη μας, σας τα θέτουμε και σε εσάς υπόψη. Εγώ ευελπιστώ ότι αν θέλουμε να έχουμε αρχή, μέση και τέλος αυτή μας την προσπάθεια, πρώτα απ' όλα οφείλουμε σήμερα να ομονοήσουμε ότι το πόρισμα της Επιτροπής μας καλύπτει όλους
και στη βάση αυτού του πορίσματος θα προχωρήσουμε στη διεκδίκηση. Με τη διεθνοποίηση του ζητήματος, με ρηματική διακοίνωση η οποία θα βάζει τα θέματα στην ορθή τους βάση, με προσπάθεια να δημιουργήσουμε έρισμα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και μέσα, κυρίως, στην ίδια τη Γερμανία. Και βεβαίως να έχουμε στο μυαλό μας και τα βήματα που θα ακολουθήσουν σε κάθε εκδοχή. Αν μεν υπάρξει θετική στάση διαλόγου, είναι το σενάριο στο οποίο θα είμαστε όλοι ευτυχέστεροι. Αν όχι, πάλι πρέπει να έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο λοιπόν ζητώ να συνομολογήσουμε σήμερα είναι την έγκριση αυτού του πορίσματος και σας ανακοινώνω ότι σε αυτό το πλαίσιο, αμέσως μετά, την ελπίζω ομόθυμη προτροπή έγκριση από την πλευρά του Κοινοβουλίου και την ελπίζω ομόθυμη προτροπή του Κοινοβουλίου, η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει άμεσα να απευθύνει ρηματική διακοίνωση στην κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ρηματική διακοίνωση με την οποία θα επαναλαμβάνει τις απαράγραπτες αξιώσεις της που προκύπτουν από την ναζιστική εισβολή και κατοχή, καθώς και από τα εγκλήματα πολέμου της ναζιστικής Γερμανίας. Απαράγραπτες αξιώσεις, οι οποίες σύμφωνα και με το πόρισμα της Επιτροπής αφορούν πρώτον στις πολεμικές επανορθώσεις για τις υλικές καταστροφές και τη διάλυση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Δεύτερον, στις αποζημιώσεις για τα θύματα και τους συγγενείς των θυμάτων εγκλημάτων πολέμου στα μαρτυρικά χωριά. Τρίτον, στην αποπληρωμή του κατοχικού δανείου. Τέταρτον, σε ό,τι αφορά την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών και κοιμηλίων. Η ρηματική αυτή διακοίνωση θα εμπεριέχει μέσα αναλυτικά τις διεκδικήσεις μας. Δεν θα αναφέρεται σε δημοσιεύματα. Και θέλω να πιστεύω ότι εκκινώντας αυτή την προσπάθεια και στην ειλικρινή μας πρόθεση να ξεκινήσουμε έναν ανοιχτό και ταυτόχρονα ηθικά και νομικά επιβεβλημένο διάλογο, θα υπάρξουν φωνές, ήδη υπάρχουν φωνές, και αυτό ίσως είναι ένα ποιοτικό στοιχείο διαφοράς από το 1995-96, και μέσα στην ίδια τη γερμανική κοινωνία. Ήδη υπάρχουν φορείς της γερμανικής κοινωνίας των πολιτών που ανταποκρίνονται και υποστηρίζουν το δίκαιο ελληνικό αίτημα. Μέλη κομμάτων της γερμανικής αριστεράς, των πρασίνων, των σοσιαλδημοκρατών, άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, μέλη κοινωνικών φορέων, ήταν αυτοί που πήραν πρόσφατα την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση μιας οργάνωσης με τίτλο «Σεβασμός στην Ελλάδα». Και κινητοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν την ανάγκη το γερμανικό κράτος να αναγνωρίσει έμπρακτα το ηθικό και υλικό τους χρέος απέναντι σε μια χώρα και έναν λαό που υπέφερε κάτω από το φρικιαστικό καθεστώς της ναζιστικής κατοχής. Είναι ακριβώς, θα έλεγα, αυτό το παράδειγμα αυτής της οργάνωσης, αυτής της κίνησης με τίτλο «Σεβασμός για την Ελλάδα» που δείχνει το δρόμο μέσα από τον οποίο οι δύο λαοί μπορούμε να υπερβούμε το παρελθόν και να δώσουμε ένα παράδειγμα για το μέλλον. Δίνει ένα διεθνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης σε μία περίοδο που η Ευρώπη κινδυνεύει να βυθιστεί και πάλι στο σκοτάδι των εθνικών απομονωτισμών, της εθνικιστικής αυτάρκειας και του σοβινισμού. Το παράδειγμα αυτών των πρωτοπόρων γενναίων, θα έλεγα, ανθρώπων, ελπίζω να ακολουθήσει και η γερμανική κυβέρνηση. Σαν μία έμπρακτη κίνηση αναγνώρισης της ναζιστικής θηριωδίας και των πληγών που άφησαν τα ναζιστικά στρατεύματα στη χώρα μας, εμείς θα αναμένουμε με καλή θέληση και με αισθήματα πραγματικής φιλίας την απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης. Αλλά θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής.
όποια και να είναι αυτή η απάντηση. Αυτή τη φορά πρέπει όλοι να ομονοήσουμε ότι δεν θα αφήσουμε το θέμα στις καλένδες. Όποια και αν είναι αυτή η απάντηση, αυτή τη φορά θα επανέλθουμε και για τα τέσσερα ζητήματα. Θα επανέλθουμε αξιοποιώντας όσα μέσα μας δίνει ο ευρωπαϊκός και ο διεθνής νομικός πολιτισμός. Και αν χρειαστεί, εξισώνοντας και το δικό μας νομικό πολιτισμό με όσα συμβαίνουν στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Κατανοείτε, φαντάζομαι, όλοι σας τι ακριβώς εννοώ. Σας ευχαριστώ θερμά.